Χαιρόμαστε που είναι στο ραδιοθάλαμο μαζί μας δύο καλοί φίλοι, Λεωνίδας Μαλένης, Σταύρος Χατζησάβας, καθώς την Παρασκευή στις 4 Οκτωβρίου στο Θέατρο Διόνυσος θα παρουσιάσουν το νέο τους δίσκο «Γλυκιά ζωή». Καλώς ήρθατε, Σταύρε. Καλημέρα, Λάζαρε. Ευχαριστούμε πολύ. Πάντοτε είναι μεγάλη χαρά μας όταν βρισκόμαστε στο στούντιο και στη δικιά σου εκπομπή. Ετοιμάσατε καινούργια δουλειά. Δεν σταματάμε ποτέ να ετοιμάζουμε δουλειά, γιατί είναι ο τρόπος, το έχω ξαναπεί και προηγουμένως, είναι ο τρόπος να πληρώνουμε τον οίκη, γιατί φιλοξενούμαστε σε αυτή τη γη. Καλό. Έτσι είναι, έτσι το νιώθουμε τουλάχιστον. Μόλις κυκλοφορήσει ένας καινούργιος δίσκος, είναι ήδη στα σκαριά μερικά από τα τραγούδια του επόμενου. Γιατί, και για το λόγο που ανέφερα, αλλά και για να μην μένει ανεμπόδιστος και να κυριαρχεί ο ανακόλουθος λόγος που δεν υποφέρεται πια. Κάποτε ο Λεωνίδας Μαλένης έγραφε καθημερινή στήλη σε εφημερίδες, διεντέλεσες παλαιότερα δημοσιογράφος και βεβαίως εκπομπάρχης, έτσι Λεωνίδα Μαλένη, και Λάζαρε στο ραδιόφωνο. Το ξέρεις πάρα πολύ καλά αυτό που λέγεται για τις ιερόδουλες. Μια φορά, Άννα, πάντα. Αυτό ισχύει και για τους δημοσιογράφους. Ναι, ναι, ναι. Και τώρα η έκφραση μέσω των στίχων. Είναι ένα είδος δημοσιογραφίας και η τραγουδοποιία. Σωστό, σωστό αυτό. Αλλά ναι, τη φορά αυτή, επειδή βλέπουμε τους θεσμούς να φθήνουν και ακόμα και όσοι δεν βλέπουμε τους θεσμούς να φθήνουν, μας το υπενθυμίζουν αυτό μερικοί από τους προτεργάτες αυτού που γίνεται με τους θεσμούς. Μερικοί από τους υπευθύνους που φθήνουν οι θεσμοί, επειδή λοιπόν βλέπουμε κυρίως τους πολιτικούς θεσμούς να φθήνουν, δώσαμε τη δέουσα σημασία και αυτή τη φορά και στον έρωτα. Αυτό που λέτε είναι μια αντίφαση. Ο τίτλος του νέου δίσκου είναι «Γλυκιά ζωή», ενώ μας περιγράφεται την φθορά και την παρακμή. Ναι, αλλά ένα κομμάτι του τραγουδιού ευχαριστεί τη γλυκιά ζωή, γιατί δίνει και αυτά που είναι χτυπήματα και τα άλλα που είναι χάδια. Κύριε Σταύρο Χατζησάβα, να ακούσουμε την «Γλυκιά ζωή». Να ακούσουμε βεβαίως το τραγούδι με αριθμό 8 στον δίσκο «Γλυκιά ζωή». Είναι σε ποιήση Λεωνίδα Μαλένη, μουσική και ερμηνεία δικιά μου, ενορχήστρωση από τον Γιώργο Κολιά. Πάμε. Ένα ποτό μαζί σου, μια στιγμή κλεμμένη, το καλημέρα το ζεστό που επιμένει. Τα βήματα μου όλη μέρα να φωτίζει, η μυρωδιά ενός φίλου που επισφραγίζει. Αυτά που δεν είναι απαραίτητο να λέμε, όταν γελάμε ανέμελα ή όταν κλαίμε. Ζωή, γλυκιά ζωή που με παιδεύεις, κάθε φορά που με χτυπάς ή με χαϊδεύεις. Γλυκιά ζωή, κάνε δικά μου αυτά που φέρνουν ταραχή στα λογικά μου. Πλάι στη θάλασσα μια νύχτα με φεγγάρι, που ξάφνου ορμά η τρικυμία να μας πάρει.
ένα μωρό που μας χαμογελά, γιατί δεν ξέρει ο χρόνος τι υπόσχεται, η απειλή να φέρει. Κι ο έρωτας με τις ακατανίκητες φωνές του και τις ανεξερεύνητες εφτά ψυχές του, εφτά ψυχές του. Γλυκιά ζωή, γλυκιά ζωή, που με παιδεύεις κάθε φορά που με χτυπάς ή με χαϊδεύεις. Γλυκιά ζωή, γλυκιά ζωή, κάνε δικά μου αυτά που φέρνουν ταραχή στα λογικά μου. Γλυκιά ζωή. Ένα ποτό μαζί σου, μια στιγμή κλεμμένη. Ωραία. Είναι πολιτικό τραγούδι εν τέλει, Λάζαρε. Είναι πολιτικό τραγούδι. Αλλά επειδή σε κάθε δίσκο μας φροντίζουμε, το σατανάκι που είναι μέσα μας δεν μας αφήνει να αηρεμούμε και φροντίζουμε να υπάρχει και κάτι, ένα τραγούδι προκλητικό. Καλά, υπάρχει, ξαναφέρνουμε εδώ το της Ευρώπης Απικία, ναι, που πρωτομεταδόθηκε από εδώ, από εδώ, από ναι, αυτό το στούτιο. Και αυτό πρώτη φορά. Και μερικοί, ναι, κάποιοι το φοβήθηκαν μετά και είπαν όχι, 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 προς Θεού να μην λέμε τους εαυτούς μας της Ευρώπης απικίας. Mm. Απικία ξεχάστηκε λίγο. Mm. Τώρα έχουμε ένα άλλο τραγούδι που μπορεί να ενοχλήσει κάποιους που δίνουν ονόματα σε διάφορα φαινόμενα, όπως επαναπροσέγγιση, καζίνα. Mm. Γιατί συνεχίζετε να γράφετε τραγούδια, Σταύρε? Γράφουμε τραγούδια για την Κύπρο, για τον έρωτα, για τη ζωή. Σε μια κοινωνία η οποία καθημερινά δοκιμάζεται και καλείται να αντιμετωπίσει συνθήκες πραγματικής επιβίωσης με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν γύρω μας και μέσα μας, είναι ένας τρόπος και μια διέξοδος διαφυγής. Και εκτός αυτού θέλουμε να πούμε πως ναι, στην Κύπρο της Αφροδίτης, της ομορφιάς και της θεάς του έρωτα, πως θα συνεχίσουμε να ερωτευόμαστε, να αγαπάμε, να δημιουργούμε και καμία Μέρκελ, κανένας πολιτικάντης εδώ στην Κύπρο δεν θα μας απαγορεύσει αυτά τα αγνά πράγματα να κάνουμε με τους συνεργάτες μας και να προσφέρουμε έστω μία νότα αισιοδοξίας στην κοινωνία των πολιτών. Δεν είναι πάντα τόσο αγνά αυτά τα ερωτικά, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι πάντα ευπρόσδεκτα. Επανέρχομαι σε αυτό το στοιχείο της πρόκλησης, της δημιουργικής πρόκλησης. Υπάρχει ένα τραγούδι που θα σε παραξενέψει και σένα, γιατί ξέρω ότι όταν ακούς για επαναπροσέγγιση, για τέτοια παρόμοια θέματα, σφίγγεσαι, διπλοκλειδώνεσαι. Έχουμε μια ανάλυση από τον καιρό που εφευρέθηκε ο όρος αυτός, ναι, την οποία έχουμε επαναλάβει πάρα πολλές φορές και ναι, μου φαίνεται ότι δεν διαψεύστηκε ποτέ. Μέχρι και μπορεί να είναι λαθασμένη, αλλά πάντως δεν είδαμε την διάψευση της στην πράξη. Μέχρι και ο εντιμότατος κύριος Μάτσης κάποτε την είχε χρησιμοποιήσει και διεκδικούσε για το Γιαννάκη. Ναι. Όχι, ήταν και πρωτοπόρος. Ναι. Δηλαδή ενώ στα λόγια κόμπαζε το Ακέλ και ο Μακαρίτης ο Εζεκίας ότι ήταν οι επαναπροσεγγιστές, αυτός πρώτος έφερε από τα κατεχόμενα τότε που δεν επιτρεπόταν να περάσει κανείς, έφερε πρώτος τον Τουρτουράν, αν θυμάμαι καλά, ο Γιαννάκης ο Μάτσης. Τότε ήταν που αρχίσαμε να τουρτουρίζουμε. Κάνω λογοπαίγνιο κατωτάτης υποστάθμης, αλλά θα το ακούσουμε όμως. Το τραγούδι
Είναι το The Other Side και είναι ένας Τουρκοκύπριος και ένας Ελληνοκύπριος που συναντιούνται στην Οδό Λίδρας και μιλούν τα εγγλέζικα που μιλούν οι δύο κοινότητες, και όταν ο ένας ρωτάει τον άλλο από πού είσαι, ο άλλος επειδή θέλει να είναι ευγενής δεν λέει από την Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου, λέει from the other side and you, και απαντάει ο δικός μας from this side. Ναι, έτσι, έτσι. Αλλά έτσι, έτσι. Όταν επιστρέψει ο Τουρκοκύπριος την other side του, η δική μας η πλευρά είναι που γίνεται the other side. Αν μπορούμε να τα ακούσουμε, είναι πολύ χρόνο τώρα, θα μας πείτε μόνο, θα το ακούσουμε κάποια άλλη στιγμή, θα μας πείτε μόνο για την εκδήλωση της Παρασκευής. Για να ξέρουν και οι ακροατές, οι ακροάτριες, Παρασκευή, περί τίνος πρόκειται. Στις 8:30 στο θέατρο Διόνυσος, όποιος δεν έχει πάει στο θεατράκι αυτό. Το οποίο βρίσκεται πού, κύριε Μαλέ? Είναι στην πολυκατοικία Πάνθεων. Πάνθεων, μάλιστα. Είναι πάρα πολύ γνωστό, ναι. Στη Διαγόρου. Επί της Διαγόρου, προέκταση της Θεμιστοκλή Δέρβη. Εκεί ήταν και τα γραφεία του Κήρυκα τότε που δουλεύαμε εκεί την δεκαετία του 80. Δεν έχει μέρος της Κύπρου που να μην έχεις καθαγιάσει. Και να πούμε ότι θα δώσουμε σε όσους παραστούν εντελώς δωρεάν τον καινούριο δίσκο. Είναι η παρουσίαση του δίσκου, είναι ελεύθερη είσοδος. Ο κόσμος μπορεί να έρθει με τα παιδιά του να ακούσει καινούργια τραγούδια και να περάσει όμορφα. Και τώρα να ρωτήσω κάτι. Περιμένουμε τα 15 λεπτά των ειδήσεων και των αθλητικών, ναι. Και επανερχόμαστε ή φεύγουμε? Να πάτε στο καλό, γιατί θα φέρουμε τους, θα έχουμε τους καλεσμένους που μεταθέσαμε μετά τις 8 και 4. Σε ευχαριστούμε πολύ. Εμείς σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Και εσείς καλύτερα. Καλή σας μέρα. Ακούτε την πρώτη εκπομπή από το Ράδιο Πρώτο με τον Λάζαρο Μαύρο.